Με λυπεί πάρα πολύ το γεγονός. Υπάρχει και είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να αλλάξουμε μια λανθασμένη νοοτροπία όσον αφορά τους γονείς των ποδοσφαιριστών. Είναι καιρός και πρέπει να το αντιληφθούν όλοι ότι πρέπει να υπάρχει η απογαλάκτωση από τους γονείς όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές. Λόγω της κακής πορείας που είχε κάνει η Αθλητική Ένωση πάνω στην περσινή χρονιά, αλλά και της άσχημης προς το τέλος πορείας μετά για τη διαβάθμιση της Αθλητικής Ένωσης, που πιο σίγουρα κάποιοι ποδοσφαιριστές πήραν ευκαιρίες για να αγωνιστούν με την ομάδα και δει στην Πάφων, οι οποίοι είχαν αγωνιστεί όλη την χρονιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι έτοιμοι ποδοσφαιριστές για να αγωνιστούν σε μια ομάδα η οποία θέλει να πρωταγωνιστεί. Υπάρχει αυτόν τον ταλέντο, αυτόν τον ταλέντο θέλει υπομονή. Σίγουρα κάποιοι ήταν πολύ βιαστικοί. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το εγχείρημα της νέας ομάδας της ΠΑΦΟ δεν αποτελεί μόνο ευθύνη δική μας σαν διοικητικό συμβούλιο ή σαν υπεύθυνη των ακαδημιών, αλλά αποτελεί ευθύνη του κάθε παφητή, ο οποίος δεν μπορεί από τη μια να διαμαρτύρεται ότι δεν υπάρχει η στέγη ικανοποιητική με καλές συνθήκες για τα παιδιά του, και από την άλλη να μεταφέρονται τα παιδιά προς τις ομάδες του Λευκωσίας ή της Λεμεσού για έναν ή της Αμοχώστου του για έναν καλύτερο μέλλον. Πρέπει να σκύψουμε όλοι πάνω από αυτήν την ομάδα. Έχουμε υποχρέωση, ηθική υποχρέωση εναντί των παιδιών μας. Και αν ισχύει αυτό που γίνοντας στο παρελθόν, ότι Πάφος παράγει και είναι εργοστάσιο ποδοσφαιριστών, δεν θα αργήσει ξανά να ξανασυμβεί και θα δούμε πάλι ποδοσφαιριστές από την Πάφο να πρωταγωνιστούν όχι μόνο σε τα τοπικό μας και κυπριακό προάθλημα, αλλά και εκτός Κύπρου.